Πακέτα άλλων βαλίτσες για Ευρωβουλή είναι ευρωβουλευτές και το σαφάρι για σπίτι και γραφείο ξεκινά. Το Δευτέρι έχει βγει. Πόσα λοιπόν θα λάβει ο κάθε ευρωβουλευτής για την επόμενη πενταετία? Η Ευρωβουλή έχει ημερημνήσει για όλα. Ο μισθός στο 38% του βασικού μισθού δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα έξοδα ταξιδίων, τα έξοδα γραφείου, τα εισιτήρια και τα επιδόματα. Πόσα είναι όμως αυτά σε ευρώ? Έχουμε και λέμε. Η πάγια μηνιαία αποζημίωση είναι 10.075,18 ευρώ μεικτά, 7.853,18 καθαρά. Το καθαρό ποσό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εθνικότητα του ευρωβουλευτή. Τα κράτη-μέλη ενδέχεται να επιβάλλουν πρόσθετες χρεώσεις και τα κόμματα μπορούν να επιβάλλουν εισφορά, συνήθως γύρω στο 20% ή 1.500 ευρώ. Οι ευρωβουλευτές όμως έχουν και επιδόματα, λαμβάνουν μηνιαίο επιδόμα 4.950 ευρώ, που είναι ένα κατ' αποκοπήν ποσό για την κάλυψη των εξόδων ενοικίασης γραφείων στις χώρες που έχουν εκλεγεί, καθώς και εξοπλισμού. Εάν οι ευρωβουλευτές παρακολουθήσουν λιγότερες από τις μισές συνόδους της Ολομέλειας σε ένα κοινοβουλευτικό έτος, χωρίς αιτιολόγηση, λαμβάνουν το ίμιση αυτού του ποσού. Αυτό σημαίνει ότι μηνιαία και χωρίς να ληφθούν υπόψη οι εθνικοί φόροι που θα μπορούσαν να πληρώσουν στη χώρα καταγωγής τους, οι ευρωβουλευτές κερδίζουν 12.800 ευρώ. Σημαντικό μπόνους στην καθημερινότητα του ευρωβουλευτή είναι η μυρίσια αποζημίωση ύψους 350 ευρώ που καλύπτει διαμονή, γεύματα και συναφή έξοδα. Κάθε μέρα που βρίσκονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για επίσημες εργασίες για να το λάβουν, πρέπει να υπογράψουν πρακτικό παρουσίας. Στα ταξίδια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλύπτει τα έξοδα ταξιδιού και έτσι ο ευρωβουλευτές επιστρέφεται το πραγματικό κόστος των εισιτηρίων για να παρακολουθήσουν συναντήσεις. Τα ανώτατα όρια καθορίζονται στα αεροπορικά εισιτήρια της κατηγορίας business και στο εισιτήριο τρένου πρώτης θέσης ή 0,58 ευρώ ένα χιλιόμετρο για ταξίδια με αυτοκίνητο έως 1.000 χιλιόμετρα κατά ανώτατο όριο. Το πιο ενδιαφέρον όμως στην ιδέα του ευρωβουλευτή είναι ίσως το τι γίνεται όταν πάψει να είναι ευρωβουλευτής. Τότε παίρνει μια μεταβατική αποζημίωση που είναι η μισθή 2 μηνών. Οι ευρωβουλευτές δικαιούνται σύνταξη όταν συμπληρώσουν το 63ο έτος της ηλικίας τους. Όμως το πιο ενδιαφέρον έρχεται από μια έρευνα της Διεθνούς Διαφάνειας που λέει πως οι ευρωβουλευτές ίσως τελικά θα βγάζουν πολύ περισσότερα κάνοντας μια δεύτερη δουλειά. Οι ευρωβουλευτές συλλογικά κερδίζουν περισσότερα από 8,6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από εξωτερικές θέσεις εργασίας, μεταξύ άλλων από ιδιωτικές εταιρείες που ασκούν επίσης ενεργά πιέσεις στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε από τη Διεθνή Διαφάνεια Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη, οι ευρωβουλευτές έχουν και έξοδα. Γραφεία, λογαριασμοί και μισθοί συνεργατών που υποχρεωτικά πληρώνονται από το επίδομα γραφείου, διαμέρισμα, δάνειο ή ενίκιο και λογαριασμό σε Αθήνα και Βρυξέλλες, έξοδα διατροφής και προσωπικά έξοδα. Έτσι, από τα συνολικά 20.000 περίπου ευρώ του μισθού, το διαμέρισμα στην Ελλάδα θα κοστίσει γύρω στα 900 ευρώ, στο Βέλγιο από 1.500 έως 2, το γραφείο και μισθοί συνεργατών γύρω στα 8.000 κάθε μήνα, υπάρχουν ακόμα οι λογαριασμοί, τηλεφωνία και ηλεκτρικό, στην Ελλάδα γύρω στα 500 ευρώ το μήνα, στο Βέλγιο γύρω στα 1.000, συνολικά έξοδα 11.900 έως 12.400 ευρώ. Έτσι, ένας ευρωβουλευτής μπορεί θεωρητικά να αποταμιεύσει κάθε μήνα γύρω στα 7.600 ευρώ. Φυσικά, από αυτά τα λεφτά θα πρέπει να αφαιρεθούν τα έξοδα που κάνει κάθε άνθρωπος που εργάζεται για τα παιδιά, τις σπουδές τους και το σούπερ μάρκετ. Έτσι, δύσκολα κάποιος μπορεί να βάλει στην άκρη περισσότερα από 3 έως 4.000 ευρώ. Και έτσι όμως, στην πενταετία υπάρχει ένα μαξιλάρι από 180.000 έως 240.000 στο τέλος της ευρωθητείας. We'll be right back.